Κορυφώνεται η καταμέτωπο επίθεση Μητσοτάκη Τσίπρα με επίκεντρο την οικονομία και τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από το Αγρίνιο, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να μην επιτρέψουν με την ψήφο τους να επιστρέψει η χώρα στο παρελθόν, ενώ Αλέξη Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι εκβιάζει το λαό. Κάποιοι μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και την τελευταία στιγμή αναγκάστηκαν να κάνουν μια θεματική κολοτούμπα. Μας τίξε πολλά λεφτά, 100 δις περίπου αυτή η κολοτούμπα. Και τώρα μπορεί να σκέφτονται να ξανακάνουν τα ίδια. Δήμητρα, δεν είναι αστείο. Έχει και υποδιέρεση η Δήμητρα, ξέρετε. 100 Δημητρούλες, μία Δήμητρα. Εγώ ήρθα σε σύγκρουση με τον Βαρουφάκη το 2015, στην πιο κρίσιμη στιγμή. Τότε που υπήρχε ερώτημα για χρεοκοπία της χώρας. Και δεν έθεσα καν σε συζήτηση αυτές τις ανοησίες για το νόμισμα. Διότι αυτή ήταν η γραμμή του Σόιμπλε, αν θέλει να συζητήσει ο κ. Βαρουφάκης τέτοιου είδους σχέδια, για να πάει να βρει τον κ. Σόιμπλε που ήταν φίλος του, να τα κουβεντιάσουν μαζί. Και να έρθουν να μας εξηγήσουν τα υπόλοιπα κόμματα πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση των ηττημένων που κάποιοι θέλουν να δρομολογήσουν, αυτή την κυβέρνηση που θα φέρει μαζί ενδεχομένως στο μυαλό του, στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Βαρουφάκη, τη Δήμητρα. Πόσες φορές θα εκβιάσει, θα φοβερήσει και θα πει ψέματα ξεδιάντροπα στον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης. Θα βρούνε να πούνε οτιδήποτε, οποιοδήποτε fake news, 5,5 δισεκατομμύρια είναι. Ετησίως. Σε αιτήσια βάση τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σχεδόν τα μισά από αυτά που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης για απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, που είναι πάνω από 10 δις, σε ημέτερους. Ξέρετε, όπου πηγαίνω, οι πολίτες δεν μου λένε μην κάνεις αλλαγές, μην κάνεις μεταρρυθμίσεις. Μου λένε κατά κανόνα τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Πήγαινε πιο γρήγορα τη χώρα μπροστά. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας για την επόμενη τετραετία. Είμαστε πιο έμπειροι, είμαστε πιο έτοιμοι, είμαστε πιο δοκιμασμένοι. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε την Ελλάδα. Σε αυτές τις εκλογές της απλής αναλογικής δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου. Θα βγάλουν κυβέρνηση αυτές τις εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα, το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Εγώ διεκδικώ μια κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας. Δεν διεκδικώ μια κυβέρνηση η οποία θα κρίνεται στην ανοχή ενός κόμματος του 3%. Θα φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά μη φοβάστε ότι θα επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πολάκης, με ό,τι ζήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες το 2014 με το 2019. Εδώ είναι η επιλογή της δημοκρατίας, της προοπτικής και της ελπίδας. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξύφη τους και για το debate που αποφασίστηκε να γίνει στις 10 Μαΐου με τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Είχα κουραστεί εδώ και εβδομάδες να ακούω αυτή τη συζήτηση για το debate. Δεν θέλουν, λέει, debate, δεν θέλουν debate. Συμφωνήθηκε σήμερα το debate, όπως τους είχα πει από την πρώτη στιγμή. Για πάμε όλοι μαζί, λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά να πέσουν και οι μάσκες. Εγώ, αν ήμουν στέλνος του κ. Μητσοτάκη, θα ντρεπόμουν να συζητάω για αυτό το θέμα. Από το 2016 έχουμε 2023. Αρνείται σαν το διάλογο του Λιβάνι να κάτσει, να καλή ώρα, ανοιχτά, να μας παρακολουθεί όλος ο ελληνικός λαός σε μια ανοιχτή τηλεοπτική αντιπαράθεση. Φωτιές άναψε την ίδια ώρα από στροφή του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλη Καούκη ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να απευθυνθεί σε μεμονωμένους βουλευτές για να σχηματίσει κυβέρνηση, με το διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας να χαρακτηρίζει άστοχη την τοποθέτηση. Σε κόμματα θα απευθύνεται προσκλητήριο ή σε βουλευτές? Παντού. Παντού. Παντού όπου χρειαστεί για να έχετε. Όπου χρειαστεί και αν χρειάζονται μόνο τρεις βουλευτές, μόνο τρεις βουλευτές. Και θέλουμε από μόνοι τους να έρθουν. Αυτό. Σχετικά με άστοχη τοποθέτηση υποψήφιου βουλευτή μας νωρίτερα σε τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά με απόλυτη καθαρότητα ότι απευθυνόμαστε στους πολίτες με μία πολύ καθαρή πρόταση. Όπως δήλωσε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πρώτο θέμα, δεν πρόκειται υπό καμία συνθήκη η Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσει να βρει τρόπους να παρακάμψει την ετιμιγορία τους. Τελεία και παύλα.